Το μεγάλο στοίχημα της κρουαζιέρας φαίνεται πως πέτυχε. Καβάλα μετά από τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, καθώς μέχρι στιγμής η καβάλα έχει γίνει ένας προορισμός για τα κρουαζιερόπλια από όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι το ρεκόρ θα σπάσει και το 23 αλλά και το 24. Εξάλλου, στις επαφές που είχαμε κάνει, ξέρετε, η κρουαζιέρα προγραμματίζεται πλέον σε νορμάλ χρόνους μετά την πανδημία και η προγραμματισμή μας είναι 2 χρόνια μπροστά. Άρα το τι έγινε ουσιαστικά το 20 που επηρεάζει το 21-22. Θα επηρεάσει το 23, θα επηρεάσει το 24. Αλλά λίγο πολύ μέχρι το 24, ό,τι είναι να γίνει, έχει σχεδόν προγραμματιστεί. Το 23 θα έχουμε λόγω αυξημένων πληρωτήτων, θεωρώ χρόνια ρεκόρ σε επιβάτες. Το 22 θυμίζω είχαμε και σε επιβάτες και σε πλοία. Αλλά βάσει των στατιστικών που έχουμε από το 2010 και μετά, βεβαίως. Αλλά και το 24, επειδή θα έχουμε με το καλό την έλευση και μια μεγάλη εταιρεία τη Celebrity, που έχει και πολυτελή πλοία και μεγάλα πλοία. Θεωρώ ότι το 23 θα είναι χρονιά ρεκόρ, αλλά αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε 3 συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ επιβατών. Μάλιστα. Θα δούμε και μεγαλύτερα δηλαδή πλοία στο λιμάνι, κύριε Μπρά, από τα ήδη υπάρχοντα που βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος επιβατών στην Καβάλα μέχρι τώρα ήταν περίπου 700 επιβάτες. Αν όλα πάνε καλά, το 24 θα έχουμε και πλοία της τάξης των 3.000 ατόμων. Βεβαίως, το υπόθεση αυτά όλα είναι να τελειώσουν εκεί οι επεμβάσεις που έχουν ξεκινήσει στο Μόλο, στο προσύνομο Μόλο και με το καλό να μπορέσει η Καβάλα να υποδεχτεί και αυτή την εταιρεία, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα, συγκεκριμένη συνεργασία φαίνεται πως θα προχωρήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα για το καλό και των επιχειρήσεων αλλά και της αγοράς. Θα υπάρχουν και κάποιες μέρες μέσα στο καλοκαίρι που μπορεί να τύχει να έρθουν και 2 και 3 μαζί, όπως το είδαμε και πέρσι. Είμαστε σε επικοινωνία με το επιμελητήριο, τη Δημοφέλεια και τον ΟΛΚ, τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, διότι αυτοί οι 3 φορείς είναι που βοηθήσαν στο να φτάσουμε σήμερα στον αριθμό 40 των κρουαζιεροπλοίων. Αυτοί οι 3 φορείς κάναν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με τον κύριο Μπρά για να φτάσουμε στον αριθμό ρεκόρ το φετινό των 40 πλοίων, προκειμένου να δείξουμε και να αναδείξουμε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η αγορά της πόλης μας. Ένα από αυτά είναι ότι η αγορά της πόλης μας δεν της λείπει απολύτως τίποτα, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα αγορές άλλων πόλεων, που στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η Καβάλα είναι ο σταθμός μεταξύ των 2 συμπληγάδων, μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης, με ένα όμως συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι σε 5 λεπτά από το πλοίο ένας επιβάτης μπορεί να είναι στον Άγιο Παύλο. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί ξέρετε, αυτό το άγχος που έχουν οι επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων είναι μη τυχόν αναχωρήσει το πλοίο και αυτή δεν είναι μέσα. Γιατί είναι υποχρέωση του επιβάτη να πάει στο σταθμό τον επόμενο με ειδικά του έξοδα. Άρα αυτό το πρόβλημα στην Καβάλα δεν υπάρχει. Γιατί σε όποιο στενό να κοιτάξει προς τη θάλασσα θα δει το πλοίο του. Άρα μπορεί να εκμεταλλευτεί την αγορά μας. Εμείς θα κάνουμε το παν να μπούμε και μέσα στα κρουαζιερόπλια, ήδη κάνουμε προσπάθειες, να κάνουμε κάποιο έντυπο ή κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή, να ενημερώνουμε τους πελάτες της κρουαζιέρας, έτσι ώστε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καβάλας, τα οποία σας τα είπα πριν από λίγο. Τέλεια.